βαθιτά την συντήρησή μου κατά την επίσημον τάφτη ημέρα κατά την οποία εισέρχομαι στη νέα μου επαρχία και βαθιτά την ευγνωμοσύνη μου δια τους θερμούς λόγους της αγάπης με την οποία με υποδέχεται το διαμέρισμα τούτο της πρωτευούσης. Μεταφέρω των χαιρετισμών της Βορείου Ελλάδος, φέρω την άβρα της Ροδόπης και τον ασπασμό της αδελφικής αγάπης ενός λαού εξόχως εθνικόφρονος, ενός λαού ευσεβούς προς τον ευσεβή φιλόνομον φιλόπατριν και ευγενή λαό της σειράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδελφίας. Απευθύνω προς πάντας την ταπεινή μου ευλογία, βλέποντα στα πρόσωπά σας από σήμερα τα νέα μου παιδιά. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του. Απαντητικά στην προσφώνηση του Δημάρχου Νέας Ιωνίας, όταν με δάκρυα στα μάτια εισήλθε εκείνο το θερινό μεσημένι Κυριακής της 52 Ιουνίου 1974 στην Προσκυγούπολη της Νέας Ιωνίας. Και από τη στιγμή εκείνη ξεκινάει η υλοποίηση όλων όσων εξήγηλε κατά την ενθρόνησή του στον Μητροπολιτικό θρόνο της προσφυγιάς. Αδελφοί μου, ερχόμενος προς εμάς εν πληρώματι ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού, θα αναλώσω τας πνευματικάς και σωματικάς μου δυνάμεις εις την διακονία του Θείου Λόγου, αποβλέπων εις τον καταρτισμό των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομή του Σώματος του Χριστού. Έχουν κατά νου ότι το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, θέλω ποιμάνι με τεπιστήμης, αφιερών το υπόλοιπο της ζωής μου και προσφέρων την άπη τούδε μακράν πύραν εις την άσκηση των ποιματορικών μου καθηκόντων, εμπλεόμενος πάντοτε από το υπέροχο παράδειγμα των Αγίων Μορφών των Θεοφόρων της Ορθοδοξίας Πατέρων. Εργάζεται με τον ίδιο ζήλο την αυτή αγωνιστικότητα, τόλμη και εμπειρία σε όλους τους τομείς των βιβατικών του καθηκόντων, διοργανώνει εκ του μηδενός πρωτοποριακά την Ιερά Μητρόπολη με την οποία όπως ακούσαμε τον συνδέουν δεσμοί ισχυροί από την εποχή της νεότητός του, όταν ως διάκονος κατά το έτος 1935 διορίστηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών καθηγητής και ιεροκήρυκας εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου είναι πόλεως Νέας Ιωνίας και κατά το έτος 1937 του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ελευθεροπόλεως. Πλησίων του μακαριστού πρόσφυγα επισκόπου Πατάρων Μελετίου Αρχιεπισκοπικού Επιτρόπου τότε της Νέας Ιωνίας. Περιβάλλει ο μακαριστός με αγάπη και προβάλλει με σθένος τον ιερό της οικογενείας θεσμό. Αγκαλιάζει την αιώνιτα και τα γυρατιά, παρηγορεί και ενισχύει τους πρόσφυγες, τιμώντας τις αλυσμόνητες πατρίδες. Υψώνει και εγγενιάζει νέους ιερούς ναούς, επισκοπείων, ιερά μονή αφιερωμένη στην Πανάχραντο Θεοτόκο, φιλανθρωπικά ιδρύματα γυροκομείων, ορφανοτροφείο θηλαίων, εστίες αγάπης, εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις, καθώς και ευαγές ταμείων τρικοδοτήσεως απόρων κορασίδων. Ανακαινίζει ιερούς ναούς, χειροτονεί νέους ιερείς, ιδρύει χριστιανικούς ομίλους νέων και νεανίδων, φροντίζει για την κατά Θεό κατάρτιση του λαού του Θεού, ενισχύοντας την κατηχητική διακονία και το έργο του Θείου Κηρύγματος. Υπηρετεί το ποιμνιό του μεταυταπαρνήσεως ως στοργικός πατέρας και επίσκοπος και κερδίζει την αγάπη και το σεβασμό του. Ο ύμνηστος ιεράρχης διακρινόταν για την ευγένεια, την ιεροπρέπεια, τη διάκριση, το ήθος και το εκκλησιαστικό του φρόνημα, την αγιότροπο και αρχοντική παρουσία του, το πηγαίο χιούμορ, την αγάπη του για κάθε άνθρωπο και ειδικά για κάθε πονεμένο οδηπόρο της ζωής. Αγαπούσε και προστάτευε τη Θεία Δημιουργία. Κανείς δεν τον είδε ποτέ οργισμένο.
ψυχή βιούσα το Χριστό και το Ιερό Ευαγγέλιο, διέθετε κάλα μου γλυκή, λογοτεχνικό, ποιητικό, μέσα από τον οποίο εκφραζόταν συγκινητικά, σοφά και πρωτότυπα, προσφέροντας την Ορθόδοξη Εκκλησία ως τα πλήσα συγγράμματα με αποκορύφωμα το ευχολόγιο περιστασιακών ευχών, το οποίο συνέταξε εις δοξολογία του τιμίου ονόματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και εις έκφραση της μεγαλοπρεπίας των θαυμασίων του. Μέσα στο ευχολόγιο αυτό συμπεριλαμβάνεται μια πρωτότυπος ευχή λίαν επίκαιρος σήμερα. Η ευχή για την επικράτηση της παγκοσμίου ειρήνης. Της ειρήνης που λάτρευε ο ειρηνοποιός επίσκοπος. Της ειρήνης που όλοι επιθυμούμε να επικρατήσει στη γη. Το έτος 1991, επί της συμπληρώσει 40 ετίας από τις εισεπίσκοπων χειροτονίας του, η Ιερά Μητρόπολης Νέας Ιωνίας οργανώνει σεμνές τελετές για να τιμήσει το γεγονός και τον πολιό ποιμενά του.